Διάφορα κλίματα το τελευταίο τέταρτο, έτσι, πολλά περιβάλλοντα. Τώρα είμαστε σε πολιτικό περιβάλλον, όπως σχεδόν κάθε μέρα, περίπου τέτοια ώρα. Βούλα και Χαγιά και Κώστας Παπαχλήμητζος, όπως κάθε μέρα μαζί μας. Καλημέρα. Υποδεχόμαστε μαζί την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Από πού να το πιάσουμε τώρα και πού να το αφήσουμε, ενώ ότι έχουμε και οι τέσσερις τόσα θέματα να σας θέσουμε, που είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Από όπου θέλετε. Ας κινηθούμε θεσμικά. Ας ξεκινήσουμε από το χαρτοφυλάκιό της και σωστό, μετά πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε στα υπόλοιπα. Θα πάμε και από την ζώσα επικαιρότητα που είναι η επίθεση στο σπίτι του Αμερικανού πρέσβη και η Να το βάλουμε λίγο πριν από τώρα τα ξημερώματα. Έχουμε την επίθεση στο σπίτι του Αμερικανού πρέσβη. Δεν ξέρω, γιατί το σχολιάζαμε πριν με τον Κώστα, αν συνδέεται με το κλίμα των τελευταίων ημερών που έχουν να κάνουν με τις, που έχει να κάνει με τις διαμαρτυρίες για την άδεια Κουφοντίνα. Και πάμε πίσω, επίθεση στα γραφεία του Πασόκ χθες το βράδυ, προχθές επίθεση με Μολότοφ στο ΑΤΑΦ και Σαριανής. Και σε αυτό βάζω κι εγώ μία σφήνα, ότι χθες είδαμε μία ανακοίνωσή σας που επιτίθεστε κατά των συνδικαλιστών, λέγοντάς τους ότι δεν μπορούν κάποιοι, όχι όλοι, διευκρινίσατε, να μιλούν για επιχειρησιακή ετοιμότητα όταν έχουν απατήσει στη δουλειά τους 20 χρόνια. Κοιτάξτε, έχουμε μια έξαρση των φαινομένων που περιγράψα τις τελευταίες μέρες. Δεν μπορώ να απαντήσω για το συγκεκριμένο σήμερα το πρωί στο σπίτι του Αμερικανού πρέσβη, όπου έχουμε 9 προσαγωγές και θα δούμε στη συνέχεια την εξέλιξη των προσαγωγών. Α, έχουμε 9 προσαγωγές για την επίθεση στο σπίτι του Αμερικανού πρέσβη. 9 προσαγωγές. Μάλιστα, ναι. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε, γιατί δεν το ξέραμε πριν και δεν μεταδόθηκε, ναι, έτσι. Βεβαίως έχουμε. Mm-hmm. Έχουμε μια εξέλιξη των φαινομένων. Φαίνεται ότι όλα αυτά συνδέονται με την αναμονή για την απόφαση για την άδεια του Κουφοντίνα. Μια πρακτική η οποία στο τέλος της ημέρας ευνοεί το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, για να είμαστε και σαφείς. Αυτό το λέτε γιατί σημαίνει... υπάρχουν και οι αιτιάσεις προς εσάς ότι υπάρχει ανοχή στη βία από το συγκεκριμένο χώρο. Προφανώς. Είναι το γνωστό παραμύθι της αριστερής ιδεοληψίας, που στα αλήθεια είναι μια δεξιά ιδεοληψία, δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή να εξηγήσει και η Νέα Δημοκρατία τι εννοεί ανοχή στη βία. Αυτό θα πρέπει να το εξηγήσει τι εννοεί. Διότι αν εννοεί ότι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, ταυτίζεται με τους εγκληματίες, τους συγκαλύπτει και οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να το διατυπώσει ότι το εννοεί. Αν εννοεί ότι υπερασπίζεται τα δικαιώματα κρατουμένων, ενόχων κλπ. Και αυτό θα πρέπει να το εξηγήσει, αλλά να τη θυμίσουμε τότε ότι αυτό είναι μια αστική κατάκτηση. Και δεν είναι μια κατάκτηση της αριστεράς, ναι, από την οποία προφανώς η Νέα Δημοκρατία και από τις αστικές κατακτήσεις απέχει παρασάγκας, τελευταίως το αποδεικνύει καθημερινώς. Λέτε ότι ευνοεί την ατζέντα της, συγγνώμη που σας διακόπτω. Προφανώς. Εγώ θα θυμίσω ότι είχαμε επίθεση τις προηγούμενες μέρες και στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Αλλά πώς εμπλέκεται τώρα? Είναι στόχος στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και είναι σε πολλές επιθέσεις. Το πρόγραμμα και η ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας εξηγήσω. Όταν γίνονται οι επιθέσεις αυτές, οι οποίες γίνονται και με στόχους και προς τη Νέα Δημοκρατία στόχοι, γιατί είχαμε και στα γραφεία της, και την επίθεση στην κυρία Παγκογιάννη και στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στα Γιάννενα και λοιπά, έχουμε διάφορα τέτοια γεγονότα τις τελευταίες μέρες. Ωστόσο, το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας εξυπηρετείται ως ότι όλο αυτό οφείλεται στην ανοχή της κυβέρνησης απέναντι στη βία, στην ανομία και σε όλα αυτά τα... Και το κίνημα αλλαγής το ίδιο και το κίνημα αλλαγής, βεβαίως. Ναι, ταυτίζονται συχνά οι απόψεις του κίνηματος αλλαγής με τη Νέα Δημοκρατία στα τελευταία αρκετά χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι έτσι. Ναι. Απ' την άλλη πλευρά, προφανώς είναι ζητήματα τα οποία τα αντιμετωπίζει η ελληνική αστυνομία με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται σε ανοχή της πολιτικής ηγεσίας, αυτό το οποίο κατήγγειλαν χθες, αυτό για το οποίο έγινε και συζήτηση χθες στη Βουλή και είδατε την αντίδρασή μου και την απάντηση που έδωσα, ναι, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχει κριτική που δέχεστε από τους συνδικαλιστές στους οποίους απαντήσατε, γιατί είναι το ένα το πολιτικό που και διευκρινίζετε, ναι, ότι δεν είναι, πρόκειται για ανοχή. Πάμε τότε στο επιχειρησιακό, σε αυτό που λένε οι συνδικαλιστές, γιατί πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο, και ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά επειδή τώρα έγινε η επίθεση, ανέλαβε την ευθύνη ο Ρουβίκονας για την επίθεση στο σπίτι του Αμερικανού πρέσβη και διαβάζω εδώ, χωρίς να το έχουμε δει ακόμα, ότι έχει αναρτήσει και βίντεο.
Έτσι γίνεται συνήθως. Ναι, ναι. Υπάρχει ανοχή, πιστεύετε, απέναντι στον. Όχι, πιστεύετε, είστε και πολιτικά υπεύθυνοι απέναντι στον Ρουβίκονα. Αν υπήρχε ανοχή, αυτό μου απευθύνεται. Δηλαδή, ναι, ότι ναι. Εγώ ως πολιτική ηγεσία ή. Μα σε εσά έχουν σταθεί όλε τι κατηγορίε. Φαντάζομαι ότι ακούτε πρώτη φορά από μένα. Ναι, ναι. Όχι σαν συγκεκριμένα, στο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Έτσι, απλά εσεί τυχαίνετε και αυτή τη στιγμή υπουργό. Βεβαίω. Και προφανώ θα στρέφονται σε μένα ή θα με περιέχουν, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση. Κοιτάξτε, αν κάποιο φαντάζεται. Ότι εγώ παίρνω τηλέφωνο τους αστυνομικούς και τους αξιωματικούς και τους Έλληνες αστυνομικούς και τους λέω μην δράστε εκεί διότι εγώ είμαι λίγο φίλη με το Ρουβίκονα ή λίγο φίλη με τους αντιεξουσιαστές ή λίγο φίλη με κακοποιούς. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό γελάει η κοινωνία. Σίγουρα είναι παρατραγμένο, αλλά τώρα να κάνω το συντήγορο του διαβόλου κατά μία έννοια. Θα μπορούσε όμως κάποιος να πει ότι με αλφαγιώτα υπάρχει μία ανοχή με δεδομένα. Με ποια έννοια, τι εννοούμε. Ναι, μπήκαν στη Βουλή, βγήκαν, όχι, δεν ασχολήθηκε κανείς. Δεν τους κρεμάσαμε στο Σύνταγμα. Καλά, προφανώς δεν λέει κανείς κρεμάσουν, αλλά ξυπάμε στο άλλο άκρο. Κοιτάξτε, η χώρα αυτή έχει δικαιϊκό σύστημα. Και η κάθε παράβαση αντιμετωπίζεται με βάση τους κανόνες του δικαιωτικού συστήματος. Αλλιώς αντιμετωπίζεται το τρικάκι, αλλιώς αντιμετωπίζεται η μπογιά, αλλιώς αντιμετωπίζεται σωματική βία, αλλιώς αντιμετωπίζονται. Έτσι. Είναι διαφορετικά πράγματα και τα έχει λύσει το δικαιωτικό σύστημα. Η ελληνική αστυνομία δρά με βάση τις παραγγελίες εισαγγελέων, με βάση το νομικό σύστημα της χώρας ως οφείλει. Ναι. Για να τα ξεδιαλύνουμε αυτά τα πράγματα. Απ' την άλλη, θα σας θυμίσω ότι τρικάκια, μπογιές και λοιπά και πόρτες σπασμένες και λοιπά έχουμε από συνδικαλιστικούς φορείς, οι οποίοι είναι ΠΟΕΔΗΝ, θα θυμίσω, και άλλους φορείς, στους οποίους θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε με τους ίσους όρους. Ναι. Επομένως, η κάθε παράβαση πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Ωστόσο, αυτό το οποίο... είναι όργανο στο μεταξύ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι διαφορετικό. Ανεξαρτήτως το ποιος είναι εκλεγμένος και ποιος δεν είναι εκλεγμένος, το δικαιϊκό σύστημα μιλάει για το παράπτωμα. Ναι, ναι, για σωστό. Την πράξη, για το παράπτωμα. Σωστό. Και έτσι πρέπει να συμβεί, διότι αντιλαμβάνεστε και τι άλλο ευνοεί αυτή η συζήτηση. Αυτή η συζήτηση ευνοεί και άλλα που ενδεχομένως κάποιοι φαντάζονται ότι θα πατάξουν με τον ίδιο τρόπο και το συνδικαλιστικό κίνημα. Υποθέτω δεν συγκρίνεται το Ιβουεδίνη με το Ρουβίκονα. Αυτό καταλάβατε προφανώς όχι. Την πράξη. Εννοώ τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται. Άρα ο Ρουβίκονας και η Ποεδίν χρησιμοποιούν παρόμοιες πρακτικές. Εσείς δεν το έχετε δει ποτέ όχι. Αυτό. Λοιπόν, να το κοιτάξετε λίγο να το δείτε. Όταν μπαίνουν, καταλαμβάνουν γραφεία υπουργών, σπάν πόρτες για να μπουν μέσα, πετάν τρικάκια και πετάν και μπογιές. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πρακτική που συνηθίζεται. Και από άλλους συνδικαλιστικούς φορείς και δεν το βλέπω εγώ πρώτη. Χωρίς να καταφέρω. Αλλά εγώ δεν ταυτίζω βεβαίως σε καμία περίπτωση την πρόθεση του συνδικαλιστικού, του επίσημου συνδικαλιστικού φορέα Ερετών Ανθρώπων, με την πρόθεση του Ρουβίκονα. Προφανώς δεν το ταυτίζω. Πείτε μας και για τους συνδικαλιστές και αυτό που είπατε χθες, μια και το φέσαμε. Κοιτάξτε, επειδή αυτό το αφήγημα, η ελληνική αστυνομία. Αφήγημα συνδικαλιστών. Η ελληνική αστυνομία κινδυνεύει. Η ελληνική αστυνομία είναι απροστάτευτη από την πολιτική ηγεσία και έρμεο στα χέρια των κακοποιών. Αυτό είναι το αφήγημα. Αυτό λοιπόν, η ελληνική αστυνομία προστατεύεται, αυτοπροστατεύεται, έχει κανόνες αυτοπροστασίας στους οποίους οφείλει να τηρεί και βεβαίως οφείλει να προστατεύει και τον πολίτη. Την περιουσία των ανθρώπων κλπ. Αντιμετωπίζοντας όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Ναι. Δεν κλείνει κανένα στα μάτια σε όλα αυτά. Και σας είπα ότι άλλοτε με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία, αλλά αυτό είναι μια διαρκής μάχη με την παραβατικότητα, με το έγκλημα, την οποία έδινε και θα δίνει η ελληνική αστυνομία. Όμως, όποιος, όταν έχουμε οτιδήποτε ως θέμα παραβατικών συμπεριφορών, εγκλήματος κλπ., μιλάει μόνο για την ελληνική αστυνομία, διότι ξέρετε, δεν αντιμετωπίζεται αυτό που λέμε ασφάλεια του πολίτη και ασφάλεια της χώρας. Συχνά δεν είναι μόνο δουλειά της ελληνικής αστυνομίας. Η ελληνική αστυνομία έχει ένα κατασταλτικό ρόλο τον οποίο οφείλει να υπηρετεί. Υπάρχει όμως και η πρόληψη, υπάρχουν και τα αίτια τα οποία οφείλουν να αντιμετωπίζονται. Επίσης, αυτό κάποιοι το λένε αριστερή ιδεολειψία. Αυτά έχουν λυθεί από την εποχή του Αριστοτέλη. Για να θεωρείτε επομένως ότι υπάρχει μια υπερβολή στη ρητορική της αντιπολίτευσης για την έξαρση της παραβατικότητας. Ορίστε. Ότι υπάρχει, θεωρείτε επομένως... Έξαρση δεν υπάρχει, τα νούμερα
αποδεικνύουν, αλλά δεν είναι ώρα να σας πω νούμερο, διότι αυτό θα μας έπαιρνε πολύ χρόνο. Υπάρχουν οι θέσεις και εξάρσεις. Υπάρχουν οι θέσεις και εξάρσεις. Αναλόγως και με τις κοινωνικές συνθήκες. Οι κοινωνικές συνθήκες, η τελευταία οικονομική κρίση, η δεκαετής οικονομική κρίση, προφανώς αύξησε ένα κομμάτι κυρίως μικροπαραβατικότητας, ενώ έχουμε πολύ σημαντική ελάττωση στο κομμάτι του οργανωμένου και του μεγάλου εγκλήματος. Και αυτά είναι τα δεδομένα αντικειμενικά για όλους και με βάση αυτό και η ελληνική αστυνομία τα έχω τα δεδομένα παίξω στο μυαλό μου. Αν θέλετε, ναι, διαφωνώ. Γιατί θα σας πω το εξής. Επειδή ήρθα προετοιμασμένος, γιατί έκανε το εξής. Ακούω την κυρία Γεροβασίλη και το ΣΥΡΙΖΑ να λέει μειώθηκε η κλιματικότητα. Ακούω την Νέα Δημοκρατία λέει αυξήθηκε η κλιματικότητα. Επειδή κάπως πρέπει να βγάλουμε και εμείς ένα συμπέρασμα. Μπήκα στο site της ελληνικής αστυνομίας, αστυνομία.gr. Έχει κάτω αριστερά ένα link που λέει στατιστικά. Όχι, έχει ένα χρονιά. Και μπήκα και είδα. Ναι, και μπήκα και είδα λοιπόν, σύγκρινα 14, δηλαδή σύγκρινα κατέβαση πίνακες 14 με 18. Εάν συγκρίνετε τριετίες, θα δείτε τη σημαντική μείωση. Αν 14 με 18 βλέπω αύξηση όλα. Κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες. Από πού θα το πάρει, αλλά μην μείνουμε στα στοιχεία. Πριν πάτε στοιχεία τώρα, λέμε να μείνουμε στα στοιχεία. Λέω, πήρα τα στοιχεία. Τα κατέβασα για να βγάλω κι εγώ σαν άνθρωπο ένα συμπέρασμα. Έχουμε αύξηση όλα. Λέω εδώ πέρα. 2014 αυτό το πίνακα το κατέβασα από το εκτύπωσα από το site της αστυνομίας. Λέει 68.000 κλοπές διαρρήξεις το 14, 74.000 το 18. Στις ληστείες βλέπω 3.800, 4.300 το 18 κλπ. Κλπ. Τώρα μην χάσουμε τώρα να διαβάσουμε τα στοιχεία. Αλλά είναι αυξημένα. Υπάρχουν, σας είπα, κατά καιρούς. Εγώ αυτό είπα. Ότι κατά καιρούς υπάρχει έξαρση σε κάποια από τη μορφή. Και κυρίως τη μικροεγκληματικότητα και μικροπαραβατικότητα. Το είπα και μόνη μου. Αν δει κανείς βεβαίως συγκριτικά με το πόσα αντιμετωπίστηκαν και επιτυχώς, διότι υπάρχουν και αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο πόσα έγιναν, αλλά πόσα αντιμετωπίστηκαν και επιτυχώς. Τότε θα δείτε πολύ μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας την τελευταία τριετία σε σχέση με προηγούμενη τριετία. Που αφορά, ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Σε ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Λοιπόν, όμως αυτό το έγκλημα προφανώς δεν εξαφανίζεται διαμαγείας. Όποιος φαντάζεται ότι με εντολή του παλιού ενωματάρχη, με αυτή τη λογική του 60, έχει στο μυαλό του ότι θα γίνει επειδή κάποιος θα βρεθεί ως αυθεντία, είτε ως πρωθυπουργός της χώρας, είτε ως υπουργός προστασίας του πολίτη, είτε ως αρχηγός ελληνικής αστυνομίας, θα βρούμε την αυθεντία και άρα θα μας λύσει την εγκληματικότητα. Αντιλαμβάνεστε περί πόσο σοβαρής αναλύσεως πρόκειται. Αυτό είναι το ένα άκρο. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, να σας θέσω και ένα ερώτημα που πραγματικά το θέτω από το ρεπορτάζ, από αυτό που μονίμως κάνουμε. Πηγαίνω στα Εξάρχεια με αφορμή τα Εξάρχεια. Δεν είναι μόνο τα Εξάρχεια, είναι και άλλες περιοχές, όχι στην ίδια κατάσταση με τα Εξάρχεια, αλλά επειδή λέμε δεν υπάρχει άβατο, θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Οι κάτοικοι των Εξαρχείων, με όσους έχω μιλήσει και έχω κάνει ρεπορτάζ, λένε το εξής, ότι μετά το 80 μπήκαν σε μια διαδικασία να αντιμετωπίζουν μια κατάσταση και παρατηρώντας την, να βλέπουν ότι το κράτος επιτρέπει, βολεύει το κράτος να περιορίζεται η εγκληματικότητα εντός των Εξαρχείων. Δηλαδή, και όχι μόνο για τη δική σας κυβέρνηση, και για όλες τις προηγούμενες, ότι βόλευε ανέκαθεν το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης τότε και τώρα Πολιτικής Προστασίας, να λέει ότι μπορώ να περιορίσω την εγκληματικότητα εκεί μέσα ή τα επεισόδια και οτιδήποτε άλλο, για να προστατεύσω το υπόλοιπο κέντρο της Αθήνας ή τις υπόλοιπες περιοχές γύρω από τα Εξάρχεια. Κοιτάξτε, επειδή έχω ζήσει και μια 15ετία περίπου στα Εξάρχεια. Ναι. Και έχω και προσωπική αντίληψη. Ναι. Τα Εξάρχεια τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει μια διαδρομή με διαφορετικούς όρους, ναι, και διαφορετική ουσία αυτού που συνέβαινε εκεί. Από την εποχή του αντιεξουσιαστικού κινήματος, του αναρχικού κινήματος, το οποίο βεβαίως είχε μια αφετηρία στην περιοχή, που όμως ειρηνικά συνυπήρχε με τους κατοίκους, και που δεν υπήρχαν τέτοια ζητήματα, μέχρι το σήμερα όπου οργανωμένο έγκλημα έχει σχωρήσει τα Εξάρχεια. Το σήμερα που βεβαίως δεν είναι σήμερα, διότι αυτά οργανώνονται και με φοβεύονται και έχει για τη διάρκεια ετών έχει αλλάξει ποιότητα. Είναι μεγάλη συζήτηση του τι έκανε το κράτος απέναντι σε αυτό, αλλά πραγματικά νομίζω ότι δεν προλαβαίνουμε να την αναλύσουμε σήμερα. Πάντως εσείς, επειδή μιλήσαμε για ανοχή, ανέχεστε αυτή την κατάσταση στα Εξάρχεια? Δεν υπάρχει καμία ανοχή στο έγκλημα, καμία ανοχή στη βία, καμία ανοχή στην παραβατικότητα. Κυρία Γεροβασίλη. Όμως η ελληνική αστυνομία
Και τους τελευταίους μήνες που κι εγώ ηγούμαι πολιτικά σε αυτό το Υπουργείο, έχει κάνει πολύ σοβαρές επιχειρήσεις απέναντι στο οργανωμένο προσπάθει. Έγκλημα στα Εξάρχεια, με συλλήψεις και εξαρθρώσεις συμμοριών διακίνησης και ναρκωτικών, αλλά βεβαίως και του παραεμπορίου. Και βεβαίως πριν από τρεις μέρες ή τέσσερις, μπορεί να κάνω λάθος, έγινε επιχείρηση πάνω στην πλατεία Εξαρχείων με σύλληψη των ανθρώπων που διακινούσαν ναρκωτικά. Αυτό τι σημαίνει? Όταν καλεί όμως ο κάτοικος των Εξαρχείων την αστυνομία και η αστυνομία δεν πηγαίνει. Αυτό είναι το θέμα για το οποίο είπα χθες, ότι όλες αυτές οι καταγγελίες εξετάζονται, γίνεται προκαταρκτικός έλεγχος δηλαδή. Γιατί για όλα δεν αυτά. Πηγαίνει, γιατί δεν γιατί τα αποκρίνεται. Γιατί κάποιοι, ενδεχομένως αστυνομικοί, όχι ενδεχομένως, αστυνομικοί, οι ίδιοι, για να κρύψουν την ανικανότητά τους, κάνουν αυτό. Μποϊκοτάρουν, λοιπόν, δηλαδή. Δεν έχουν εντολή τέτοια. Ό,τι ακριβώς είπα. Δεν έχουν εντολή τέτοια. Ουδέποτε είχαν τέτοια εντολή και όποιος βγήκε το αποδείξει και να έρθει να το καταγγείλει και να πάει να το συζητήσει. Ο κ. Φλαμπουράρης προχθές είπε ότι η πυροσβεστική δεν έμενε χωρίς τα μάτια. Το είπε συνέντευξη των εφημερίδων συντακτών. Λέει το σπίτι μου και εγώ ήταν και η πυροσβεστική είπε ότι δεν πάει χωρίς τα μάτια. Η πυροσβεστική, η οποία είναι μια άλλη συζήτηση, γιατί η πυροσβεστική και με ποιου όρου μπαίνει κάποιε στιγμέ που γίνονται επεισόδια. Γιατί η πυροσβεστική. Όχι, την κάλεσε ο κ. Φλαμπουράρης και εγώ ήταν το σπίτι του. Το γνωρίζω. Αυτό το οποίο λέτε και σας είπα ότι και για πολλωστή φορά, γιατί κατά τα άλλα, ας πούμε, έχουμε ανοχή εμείς και δεν θέλουμε να προφυλάξουμε τον κύριο Φλαμπουράρη, η πυροσβεστική έχει άλλους όρους με τους οποίους μπαίνει την ώρα που εξελίσσονται επεισόδια σε μια περιοχή. Ναι. Γιατί η πυροσβεστική δεν έχει τρόπο να αντιμετωπίσει. Άλλους κανόνες εμπλοκής. Είναι άλλοι κανόνες εμπλοκής πυροσβεστικής και άλλους αστυνομίας. Εκείνο που θέλω να μείνει και να είναι σαφές από τη συζήτηση που κάνουμε είναι ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή. Και βεβαίως όλο αυτό και η υπερβολή στη συζήτηση, διότι αυτό, ξέρετε, είναι προσφυλές ζήτημα το τελευταίο καιρό, όποτε η Νέα Δημοκρατία, όποτε η αντιπολίτευση χάνει το αφήγημά της, χάνει τα επιχειρήματά της στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, τότε την επόμενη ακριβώς στιγμή εμφανίζεται το ζήτημα βιανομία κτλ. Και οι τελευταίες μέρες ευνοούν, με δεδομένο ότι υπάρχει μια έξαρση, όπως σας είπα, εξαιτίας και των αντιδράσεων για την άδεια Κουφοντίνα, ευνοούν το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και την ατζέντα της νόμους και τάξη. Ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να πολιτικοποιήσουμε λίγο την συζήτηση, αν τελειώσατε με τα θέματα της... Δεν τελειώνουν ποτέ, αλλά... Δεν τελειώνει ποτέ, διάβασα χθες μια ανακοίνωσή σας το βράδυ από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και δεν καταλάβαινα σε τι αναφέρεστε. Χρειάστηκε μετά, επειδή ήταν μια επίθεση στη Νέα Δημοκρατία προφανώς ως απάντηση, είδα μετά ότι υπήρχε μια ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με αφορμή μάλλον τις αναφορές και ανακοινώσεις που έγιναν χθες από τον κύριο Μητσοτάκη για να μπουν ιδιώτες στη δημόσια υγεία και δημόσιοι υπάλληλοι να εργάζονται και να λειτουργούν μηχανήματα του ιδιωτικού τομέα και των ιδιωτικών ιατρικών ομίλων. Και διάβασα φράσεις όπως βελιρές και ποινικά κολάσιμες ηθιάς της Νέας Δημοκρατίας. Τι συμβαίνει, γιατί πράγμα εσείς το πήρατε προσωπικά, για ποιο λόγο? Δεν το πήρα προσωπικά, ήταν έγινε προσωπική αναφορά. Έγινε προσωπική αναφορά για την κυρία Γεροβασίλη και το πρώην επάγγελμά της. Το επάγγελμα της γιατρού, ακτινοδιαγνώστριας. Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης, κάθε γκάφα την οποία κάνει τώρα τελευταία, που δεν είναι γκάφα, αλλά είναι στα αλήθεια η αποκάλυψη του πραγματικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, για να γυρίσει η ατζέντα, πρέπει να στοχοποιείται ένας άνθρωπος, πολιτικός του ΣΥΡΙΖΑ, με fake news, με χυδαίες διατυπώσεις και κρίσεις, για να γυρίσει την ατζέντα. Έτσι λοιπόν, εκεί που απαντούσε η Νέα Δημοκρατία στα θέματα προς το Μαξίμου για να υπερασπιστεί την θέση του κυρίου Μητσοτάκη για την ιδιωτικοποίηση της υγείας, για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της υγείας, αλλά και για την απόδοση δημοσίων υπαλλήλων να εργάζονται για τον ιδιωτικό τομέα και όλο αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε με μεγάλη ειλικρίνεια από τον κύριο Μητσοτάκη χθες. Υπάρχουν και δύο σειρές στο τέλος αυτής της ανακοίνωσης που συστήνει στο Μαξίμου να ρωτήσει την κυρία Γεροβασίλη πώς έκανε χρυσές δουλειές
στο ιατρείο τη στην Άρτα. Δεν είναι υπονοούμενο, είναι σαφή αναφορά. Ευθείαβολη. Πρώτον, ξαναζεσταμένο φαΐ. Δεύτερον, περσινά ξινά στα φύλλα. Τρίτον, βεβαίως, αυτή η χιοποίηση με γιώτα, το χιοποίηση του πολιτικού διαλόγου με ευθύνη βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας στο τελευταίο διάστημα, ποιον ευνοεί άραγε. Αλλά επειδή πρέπει να δώσω και μία απάντηση, γιατί ξέρετε στην Άρτα πριν από το Σαββατοκύριακο έγινε μία τεράστια αυθόρμητη εκδήλωση υποδοχής του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, όταν ξεκίνησε την περιοδία του στην Ήπειρο από την Άρτα. Στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στα Γιάννα και στη Λευκάδα, όπου έγινε όλη αυτή η περιοδία, ήταν εντυπωσιακή η ανταπόκριση των ανθρώπων. Mm-hmm. Και βεβαίως, εγώ επειδή εκλέγομαι στην Άρτα, θα έπρεπε να στοχοποιηθώ συγκεκριμένα προκειμένου αυτό να ισορροπήσει με έναν τρόπο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι αποδίδεται λοιπόν, τη στοχοποίησή σας. Βέβαια, γι' αυτό έγινε. Γι' αυτό ξαναστοχοποιήθηκα με ένα θέμα που συζητείται επί 4 χρόνια και που εδώ θα πρέπει να πω και πόσο fake είναι. Θα μου δώσετε την ευκαιρία. Βεβαίως, εγώ εργάστηκα ως γιατρός στην περιοχή μου στην Άρτα, δηλαδή από το 1994, ως ακτινολόγος. Με αυτά ασχολούμαι, αξονικές, μαγνητικές, υπερήχους, ακτινογραφίες, αυτή είναι η δουλειά μου. Και βεβαίως τα αντίστοιχα μηχανήματα που πρέπει κάποιος να έχει για να κάνει αυτή τη δουλειά. Ωστόσο, το νοσοκομείο Άρτα στα τελευταία αρκετά χρόνια διέθετε αξονικό τομογράφο. Αυτό που είναι και το ιατρείο, το οποίο είχα και εγώ στην ιδιοκτησία μέχρι το 2015, όπου λόγω ασυμβίβασης το προφανώς μεταβίβασα τις συμμετοχές και δεν έχω καμία συμμετοχή πια σε αυτό το ιατρείο. Ωστόσο, εκείνο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ενώ το νοσοκομείο Άρτας δεν έμεινε καμία μέρα χωρίς αξονικό τομογράφο σε όλο αυτό το διάστημα που είναι στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ πλην μίας βλάβης, και όταν έκλεισε για να αντικατασταθεί το παλιό μηχάνημα με καινούργιο που με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας μπήκε στην περιοχή μου πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν, αυτό το ιατρείο για το οποίο συζητάμε δεν διαθέτει αξονικό τομογράφο. Δεν διαθέτει. Αυτό λοιπόν το ξέρουν οι πολίτες. Στο διάστημα που ήταν χαλασμένος ο αξονικός τομογράφος στο νοσοκομείο, λέτε, έτσι. Όχι, δεν λέω αυτό. Τι λέτε, ναι. Λέω ότι το νοσοκομείο είχε πάντα αξονικό τομογράφο. Ναι. Και όταν διατηρούσατε και εσείς το κέντρο σας. Βεβαίως. Πάντοτε είχε, μάλιστα. Όχι, εγώ είχα από πιο παλιά, αργότερα έβαλε και το νοσοκομείο. Λοιπόν, για τα τελευταία χρόνια που συζητάμε, που είμαι δημόσιο πρόσωπο και απασχολεί όλο αυτό, το νοσοκομείο Άρτας έκλεισε ο ξονικός του όταν είχε κάποια βλάβη και έκλεισε και όσο χρειάστηκε για να αλλάξει το παλιό μηχάνημα με το καινούριο. Σε αυτό το διάστημα, λοιπόν, το ιατρείο, αυτό στο οποίο συμμετείχα, όπως σας είπα, δεν διαθέτει αξονικό τομογράφο καν. Μάλιστα. Και η καταγγελία της Ποειδίν, και η καταγγελία της Ποειδίν, θα ολοκληρώνω, ήταν που δεν έχει το νοσοκομείο, πρόσεξε, χαλασμένο το νοσοκομείο. Ή χαλασμένο ή την αλλαγή που σας έλεγα του μηχανήματος, το χρόνο που χρειάστηκε. Δεν έχει αξονικό η πόλη. Και καταγγέλει η Ποειδίν γιατί αναγκάζονται οι πολίτες να πηγαίνουν στα Γιάννενα και στην Πρέβεζα για να κάνουν αξονικές τομογραφίες. Δηλαδή, καταλαβαίνετε εδώ τι συμβαίνει. Ναι. Απ' τη μία δεν υπάρχει αξονικός, απ' την άλλη κατηγορούμε ότι αυτός ο αξονικός που δεν υπάρχει κάνει τη βρώμικη δουλειά για να μην πηγαίνουν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο. Δηλαδή, όχι μόνο χυδαίο. Κοιτάξτε, δεν έχει υπογραφεί το κείμενο της Νέας Δημοκρατίας. Και καλά θα κάνουν να μην βάλουν υπογραφή. Να λοιπόν, διότι κατάλαβα να και γιατί Ποειδίν. Υπάρχουν και αναπαραγωγές, κάτι έπιασε τα αυτή μου τώρα το πρωί σε κανάλι, κάτι έπιασε τα αυτή μου, θα δω το βίντεο ολόκληρο στη συνέχεια της ημέρας και θα δω τι θα κάνω. Αλλά την προσωπική μου υπόλοιψη, συγγνώμη κύριε Παπακλήμητσο, την προσωπική μου υπόλοιψη, τον τρόπο που άσκησα το ιατρικό μου επάγγελμα, που το ξέρουν οι Αρτινοί, στο οποίο δούλεψα 25 χρόνια και γι' αυτό υπερψηφίζομαι, ένας από τους λόγους, από τον τρόπο που άσκησα το ιατρικό μου λειτουργήμα. Και αυτό δεν θα επιτρέψω σε κανέναν κύριο Μητσοτάκη, σε καμία Νέα Δημοκρατία, σε κανέναν κύριο Πορτοσάλτη που κάτι έπιασε τα αυτή μου τώρα το πρωί, να με προσβάλλει προσωπικώς. Μάλιστα. Και να κοιτάξουν εκεί που καλά θα κάνουν να κοιτάξουν, γι' αυτό τους είπα μην ξύνεστε στην κλίτσα του Τσοπάνη, διότι τα ράματα για τη γούνα τους είναι πολλά.
Να ρωτήσω γιατί κατάλαβα την απάντηση στην κυρία Πολιτίνη, κατάλαβα και την απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη και προφανώ. Καταλάβατε ότι δεν υπάρχει αξονικό. Θα σου πω, προφανώ κανεί δεν αμφισβητεί ότι ήταν μια καλή γιατρό και ασκούσατε το λειτουργήμα για πάρα πολλά χρόνια. Παλαιότερα λοιπόν. Πόσο fake news, πόσο fake news. Είπε χθε ο κύριο Μητσοτάκη κάποια πράγματα σχετικά με τη σύμπραξη ιδιωτικού δημοσίου τομέα λοιπόν στην υγεία. Εσεί λοιπόν για πολλά χρόνια, πάμε πριν το 2012, θέλω να πιάσουμε μετά από αυτό. Ήταν ιδιωτικό γιατρό. Ιδιώτη γιατρό με ιδιωτικό ιατρείο και ακνοδιαγνωστικό κέντρο που είχε τομογράφο αυτό το ακνοδιαγνωστικό κέντρο. Αξιοκό μαγνητικό, ενώ το δημόσιο νοσοκομείο αυτό, ας πούμε, δεκαετία του 90 δεν είχε. Το δεκαετία του 90 ναι. δεν είχε. Ωραία. Αυτά τα χρόνια, ωραία. Ναι. Αυτά τα χρόνια λοιπόν ερχόταν ο πολίτης στο δικό σου ακτινοδιαγνωστικό κέντρο, έκανε εξετάσεις, χρησιμοποιούσε τον ιδιώτη γιατρό, το ιδιωτικό ακτινοδιαγνωστικό κέντρο και το ιδιωτικό μηχάνημα και πλήρωνε το δημόσιο. Μέσω των ταμείων. Σύμβαση. Τι διαφορετικό είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης από αυτό. Αυτό το λέγεται εσείς βρώμικη συναλλαγή με το δημόσιο. Όχι, όχι, συναλλαγή. Εγώ λέω ότι το θέμα... χρυσές δουλές ως προς την πολιτική. Ως προς την πολιτική. Για το σύμπαν, σας είπα το θέμα βάζει. Ως προς την προσωπική επίθεση, κατάλαβα την απάντηση. Όταν, κοιτάξτε, ο επιχειρηματής... Τι διαφορά έχει αυτό που κάνετε εσείς με αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης. Θα σας πω ποια είναι η διαφορά και είναι σημαντική. Έβαλα τα χρήματα τα οποία χρειάστηκαν για να στηθεί αυτό το ιατρείο είναι από την τσέπη μου. Δεν είναι από το δημόσιο. Πολύ σωστά. Με okay. ρίσκο. Λέω και αυτό λέω. Ναι, αυτό είναι η κριτική δραστηριότητα. Κάνει διαφορετικό. Κάνει σήμερα στα ελληνικά. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν λέει. Εσείς δεν είστε, να το πω έτσι, ένα πρότυπο σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στην υγεία. Αυτό λέω. Προσέξτε, δεν είπε αυτό ο κ. Μητσοτάκης. Διότι κοιτάξτε, ιδιωτικά ιατρεία στην Ελλάδα υπάρχουν χιλιάδες όλων των ειδικοτήτων και βεβαίως υπάρχουν συμβάσεις μέσω του ΙΟΠΗ με γιατρούς ακριβώς για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν σε ένα πρωτοβάθμιο επίπεδο βεβαίως οι συμπολίτες μας. Υπάρχει ιδιωτικό και δημόσιο επάγγελμα. Ναι. Και ο καθένας κάνει τη δουλειά του με τα ρίσκα του. Όταν το επιχείρηση είναι κρατικοδίαιτη, αυτός δεν είναι υγιής επιχειρηματικός τομέας. Κρατικοδίαιτη πότε είναι? Όταν το μηχάνημα το αγοράσει ο ιδιώτης, το εγκαταστήσει στο δημόσιο, δουλεύουν δημόσιοι υπάλληλοι και δίνει και ένα μπόνους η ιδιωτική εταιρεία στο δημόσιο υπάλληλο. Αυτό το μοντέλο το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης χθες είναι πρωτόγνωρο μοντέλο. Δεν είναι το σύνηθες του ιδιωτικού τομέα που υπάρχει στην χώρα μας από την πλευρά των γιατρών. Θέλω να σας παρακαλέσω. Είναι άλλο πράγμα. Επειδή έχουμε μόνο 20 δευτερόλεπτα, αν προλαβαίνετε σε αυτό να μας διευκρινίσετε μόνο αυτό που είπατε πριν, γιατί είναι σημαντικό, και το γυρίζω πάλι στην ασφάλεια για να κλείσουμε, ότι γίνονται έρευνες, έχετε κινήσει η διαδικασία για την ιστορία αυτή και αν έχουν ευθύνη οι συνδικαλιστές, ότι παίρνει τηλέφωνο ο κόσμος και καλεί την αστυνομία και σε πολλές κάποιες περιπτώσεις δεν πηγαίνει. Βεβαίως έχουν γίνει και έχουν προηγηθεί και άλλες. Διότι οι συνδικαλιστές πάλι κατήγγειλαν, θα σας θυμίσω ένα γεγονός στα δικαστήρια στην Ευελπίδων, που τότε έγινε ένα γεγονός εκεί και τότε συνδικαλιστής κατήγγειλε ότι είπε κάποιος αξιωματικός, τους έδωσε εντολή. Σωστά. Και τότε έγινε δε. Και βεβαίως φτάσαμε και σε συμπεράσματα. Αυτό λοιπόν είναι μια βρώμικη αντιμετώπιση. Είναι βρώμικη αντιμετώπιση. Των συνδικαλιστών. Και από την πλευρά αρκετών συνδικαλιστών, όχι όλων. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, τους επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, πλήττει το κύρος της ίδιας της αστυνομίας, του ίδιου τους το εαυτού δηλαδή, δεν πλήττει την πολιτική ηγεσία όταν εμφανίζεται ανικανότητα από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας. Η πολιτική ηγεσία, το είπα και χθες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σε άριστη συνεργασία με τη φυσική ηγεσία, προσπαθούμε να βοηθήσουμε, να υποβοηθήσουμε και να εξασφαλίσουμε όρους ασφαλούς και καλής λειτουργίας του αστυνομικού. Του αστυνομικού της χώρας μας, του κάθε αστυνομικού της χώρας μας, και προσπαθούμε να ενισχύσουμε και σε υλικοτεχνική υποδομή και σε ανθρώπινο δυναμικό, αυξάνοντας και τις σχολές τον αριθμό των εισακτέων φέτος στις σχολές, σε αντίθεση με αυτά τα οποία ισχυρίζονται αυτοί οι οποίοι λένε ότι αγαπάνε πολύ την ελληνική αστυνομία, που καταργήσαν τις 6.700, κύριος Μητσοτάκης είναι αυτός, 6.700 οργανικές θέσεις όταν ήταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης στο δημόσιο, ο οποίος είπε, όπως και ο κύριος Δένδιας είπαν, δεν χρειάζεται να προσληφθούν αστυνομικοί, δεν λείπουν αστυνομικοί, αρκεί να λειτουργήσουν καλύτερα.
κάνει κολοτούμπα και λέει προχθές ότι θα προσλάβει 1.500 αστυνομικούς την άλλη μέρα το πρωί, ξεχνώντας ότι πρέπει να περάσουν από πανελλήνιες αυτοί οι άνθρωποι, άρα δεν προσλαμβάνονται 1.500 αύριο το πρωί. Ότι δεν θα προσληφθούν. Τώρα λέμε τι είπε προχθές. Το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ είπε δεν χρειάζονται. Ναι. Προχθές είπε ότι θα προσληφθούν 1.500 αμέσως, ναι, που δεν γίνεται αυτό όπως καταλαβαίνετε, διότι πρέπει να προηγηθούν οι πανελλήνιες. Εκτός αν φαντάζεται μια αστυνομία που την παίρνουμε νέα παιδιά με 3 μήνες εκπαίδευση και τα ρίχνουμε στο δρόμο και κατά τα άλλα μιλάμε για μια σύγχρονη αστυνομία. Έτσι, αντιλαμβάνεστε. Και μετά βεβαίως μάζεψε και το μαγικό κουμπί που έλεγε ότι μόλις βγω την άλλη μέρα σταματάει και είπε θα ακούσω τους ειδικούς. Ωραία. Ξαναμάζεψαν τον κύριο Μητσοτάκη για να μην λέει ανακρίβειες και να μην λέει πράγματα τα οποία δεν μπορούν να, να συμβούν. Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Συνάδελφοι, πάμε πολιτικό τραπέζι.